Μια παρατήρηση αρχικά. Καλό θα ήταν, κύριε Γενικέ, αλλά και στο Προεδρείο της Επιτροπής. Εφόσον προγραμματίζουμε ένα θέμα, ορισμένα στοιχεία του θέματος που έρχεται προς ανάπτυξη να μας δίνονται νωρίτερα, δεν λέω την εισήγηση, ορισμένα βασικά κομμάτια, τόσο ώστε να μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη προετοιμασία. Γιατί επί της ουσίας τώρα η προετοιμασία είναι με βάση την παρουσία την οποία κάνατε. Ό,τι προλάβαμε να σημειώσουμε, αν τα σημειώσαμε σωστά, αν τα καταλάβαμε και σωστά, είναι ένα ζήτημα αυτό. Άρα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο τον προβληματισμό που αναπτύσσεται, κατά τη γνώμη μια τέτοια είδους διαδικασία. Για να είναι και πιο αποτελεσματική συζήτηση. Και η παρουσία εδώ του Γενικού Γραμματέα ή του Υπουργού, σε άλλη περίπτωση. Το ζήτημα βεβαίως. Έχουν ιστορικά δηλαδή δεκάδες αναπτυξιακοί νόμοι από πολλές κυβερνήσεις. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν δεν είναι το ζήτημα αν ήταν αποτελεσματική ή όχι αναπτυξιακή νόμη. Άρα πρέπει να βρούμε το βέλτιστο αναπτυξιακό νόμο για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Είναι το ζήτημα γιατί υπάρχουν αυτά. Και υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Στην υπόλοιπη ανεπτυγμένη Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα. Και γιατί και εκεί. Δεν φτάνει το μυαλό μας, δεν κατεβάζει κούτρα μας. Ή είναι άλλο το πρόβλημα. Εμείς λέμε το πρόβλημα είναι άλλο. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γενικέ, είπατε ότι το βασικό μειονέκτημα, μιλώντας για την ανισομετρία, είναι το επίπεδο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Μα είναι δεν είναι λογικό. Εκεί όπου είναι υποβαθμισμένη μια περιοχή μπορεί να έχει υψηλής επίπεδου ανθρώπινο δυναμικό. Δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λέω, βεβαίως είναι φαύλος, γιατί στο λίγο θα λέμε ποιος έκανε πρώτο. Η κότα έγινε το αυγό. Άρα λοιπόν είναι μια αναπαραγωγή, μια έκφραση του ζητήματος της καθυστέρησης. Είναι ακριβώς και το πολύ χαμηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Θα ήταν παράλογο να υπήρχε κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι. Το θέμα ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο βασίζεται στην καπιταλιστική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Αυτή η καπιταλιστική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής τι έχει ως κυρίαρχο γνώρισμα, τον αρθολογισμό. Είναι ανορθολογική η λογική της. Και είναι ανορθολογική γιατί ακριβώς το μόνο που την ενδιαφέρει το κυνήγι του κέρδους. Και αυτό είναι ο μέγιστος ανορθολογισμός. Γιατί οδηγεί σε σπατάλη, οδηγεί σε κορεσμό και σε καταστροφή. Μια τεράστια αναρχία δηλαδή. Άρα τα όποια σχέδια των κυβερνήσεων που περνάνε και μέσα από τους αναπτυξιακούς νόμους πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις επιλογές που κάνει αυτός που έχει τα κλειδιά της οικονομίας στα χέρια του. Δηλαδή σε αυτά που θέλουν κατά κύριο λόγο οι καπιταλιστές. Γιατί εγώ δεν ξέρω, θα έπρεπε να μας δώσει και τα στοιχεία πιο αναλυτικά, έγινε και από αλλού ερώτηση, σε ποιους κλάδους πραγματικά έγινε η τοποθέτηση. Γιατί η φιλοσοφία του αναπτυξιακού, και το συζητάγαμε και στη Βουλή όταν συζητιότανε, ήταν ακριβώς να υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Υπάρχει όντως αυτή η πολυδιάσπαση. Ή επικεντρωμένομαστε κατά κύριο λόγο στον τουρισμό, στην ενέργεια, στη διαμετακόμιση. Γιατί μπορεί να υπάρχει όλη η καλή πρόθεση της κυβέρνησης, αλλά αν ο καπιταλιστής θέλει να κάνει ξενοδοχεία, κάνει ξενοδοχεία. Τελείωσε. Και στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές θα κάνει ξενοδοχεία. Και στο κάτω-κάτω της κυβέρνησης, μην διαμαρτύρεστε. Το ότι μπορεί να χτίσει τον Αιγιάλο είναι δικαίωμα που το έχει παραχωρήσει και η δικιά σας κυβέρνηση. Ας το καταργούσατε. Και τώρα θέλετε να φτιάξετε και το δασολόγιο και το κτηματολόγιο, ακριβώς για να δώσετε και τα δάση. Γι' αυτό σας πιέζει και η Παγκόσμια Τράπεζα. Να φτιάξει το κτηματολόγιο. Για να μπορούν τα δάση να αξιοποιηθούν. Σε μια επενδυτική καπιταλιστική ανάπτυξη. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε ποιο είναι το βασικό του κυρίαρχο. Δηλαδή, έχεις να κάνεις με μια ανάπτυξη, την οποία δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, αλλά εξαρτάται από τις διαθέσεις των εκάστοτε επενδυτών. Και η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των επενδυτών. Η ουσία πια είναι ότι δίνει ανισότητες, οξύνονται οι ανισότητες. Ανάμεσα σε καθυστερημένες και πια ανεπτυγμένες περιοχές. Και αυτό δεν είναι γνώρισμα μόνο της ελληνικής οικονομίας. Και στις άλλες περιοχές υπάρχει αυτό. Και μάλιστα όχι μόνο ανάμεσα σε επαρχίες του ίδιου κράτους ή και ενδοπεριφερειακά, αλλά και ανάμεσα σε κράτη δεν οξύνεται ανισομετρία.
δεν ήταν αποτέλεσμα της κρίσης της καπιταλιστικής ανισομετρίας. Και αυτή δεν έφερε τις φυγοκεντριστές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υποβαθμίστηκε ο ρόλος της Γαλλίας και πολύ περισσότερο της Ιταλίας σε σχέση με τη Γερμανία. Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν τις ανισότητες οι οποίες θα διευρύνονται και αυτό που θα πάει να κάνει ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος είναι να καθυστερήσει αυτή τη διεύρυνση των ανισοτήτων ή και να την αμβλύνει σε ορισμένες περιπτώσεις. Και είναι ανισότητα όχι ανάμεσα μόνο σε περιφέρεια αλλά και ανάμεσα σε κλάδους της οικονομίας. Δηλαδή μια περιφέρεια που μπορεί να είναι πολύ πλούσια σε παραγωγικές δυνατότητες να καταστρέφονται αυτές για να αναπτύσσει μονόπαντα. Μόνο μία δραστηριότητα. Και τα νησιά του Αιγαίου είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Όπου υπήρχαν και άλλες δραστηριότητες, αλλά στο όνομα του τουρισμού, υπήρξε ένας κορεσμός επενδύσεων στον τουρισμό. Με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες να υποβαθμίζονται. Αυτή είναι η αιτία και όχι ο αναπτυξιακός νόμος. Τρίτο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σε αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν έχει και ανισότητα ανισομετρία ανάμεσα σε κλάδους. Και ανισομετρία ανάμεσα σε περιφέρειες. Και το τρίτο στοιχείο, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν είναι σωστά αυτά που δώσατε τα στοιχεία. Τα δώσατε τα στοιχεία σωστά, δεν αφήσουμε το για την ορθότητα των στοιχείων που δώσατε, αν τα έχω σημειώσει εγώ σωστά. Άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι να έχουμε μια αναλυτική εικόνα σε ποιους κλάδους ήταν αυτές ένα. Δεύτερον, έχει να κάνει και με το μέγεθος. Από ό,τι φαίνεται, είπατε για 1577 σχέδια περίπου και 4,7 δις το συνολικό. Συνολικός, άρα είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια κάθε επένδυση χοντρικά. Μέσος όρος. Χοντρικά το βγάλα. Άμα διαιρέσει το 4 δις με το 1500, 3,5 περίπου εκατομμύρια χοντρικά. Άρα μιλάμε για σχετικά μεγάλες επενδύσεις. Δεν μιλάμε για μικρές επενδύσεις. Σχετικά. Τώρα φαίνεται, θα εξαρτάται πόσα είναι. Ναι. Ένα. Δεύτερο, το κρατούμενο, μιλάμε για 12.700 εργασίες. Δηλαδή κατά μέσο όρο. 9 περίπου θέσεις εργασίας κάθε επενδυτικό σχέδιο. Χοντρικά, άρα μην είμαστε πάλι στο κάτω μικρό και όχι στο μικρό μεσαίο ή στο μεγάλο. Ή αν είναι επενδύσεις ένταση κεφαλαίου. Οπότε από αυτή την άποψη λοιπόν δικαιολογούν και αυτή την εικόνα γιατί μιλάμε για 370.000 ευρώ κάθε θέση εργασίας ή απασχόληση, γιατί μπορεί να είναι και μερικές απασχόληση. Και το τελευταίο, είπατε ότι το 1,5 δις από αυτά είναι η επιδότηση και περίπου 50% οι φοροαπαλλαγές. Περίπου 50% είπατε είναι οι φοροαπαλλαγές. Άρα μιλάμε για ένα 82%. 32 επιδότηση και 50 φορολογικές. Δεν είπατε επιδότηση. Συγγνώμη. Έχει επιχορήγηση, ναι, και επιδότηση, αλλά είναι εναλλακτικά. Είναι εναλλακτικά. Ναι. Το σύνολο της επιδότησης είναι 31,5 δισεκατομμύριο, είπατε. Το 30% της επιδότησης, ναι, και υπάρχουν και οι φοροαπαλλαγές, είπατε. Όχι, όχι. Είναι όλη η ενίσχυση, όχι της επιδότησης. Το σύνολο της ενίσχυσης. Άρα το σύνολο της ενίσχυσης είναι το 32%. Και με τη μορφή επιχορήγησης στο χρήμα. Και κάποια από αυτές είναι φοροαπαλλαγές. Από το 1,5 δις είναι κάποιες 50% οι φοροαπαλλαγές και 50% είναι στο χρήμα. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Ποια είναι δηλαδή η εικόνα. Αυτό θα πω. Γιατί έτσι όπως δόθηκε ήταν προσθετικά φαινόσαντα αυτά τα ζητήματα και επί της ουσίας να τελειώσω με αυτό. Βεβαίως θα βοηθήσουν τα αναλυτικά στοιχεία αυτό που είπα πριν για να βγουν πιο ορθολογικά συμπεράσματα από την αποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου και σε ποια συμφέροντα προσαρμόζεται και τέλος να κλείσω με τη διαπίστωση δηλαδή επί της ουσίας και τη συζήτηση αυτής και τον επόμενο που θα κάνουμε και με το νομοσχέδιο που φέρνετε. Έτσι. Και οι επενδύσεις τις οποίες θέλετε να στηρίξετε και η ανάπτυξη έτσι, που υποστηρίζετε είναι μια ανάπτυξη και επενδύσεις που καταστρέφουν. Είναι καταστροφικές. Γιατί είναι καταστροφικές, θα φανεί υπερβολικός όρος. Γιατί καταστρέφουν άλλου είδους δραστηριότητες. Τις υποβαθμίζουν, τις υπονομεύουν. Αλλά και πάνω απ' όλα καταστρέφουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή, προϋπόθεση για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις χρειάζεται να υπάρχει αυτή η επιδρομή στην αγορά εργασίας και στα εργασιακά δικαιώματα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι ένα ζήτημα αν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο τι κίνητρα δίνονται σε ποια επιχείρηση και πώς ή αν θα πρέπει ο προβληματισμός να πάει διαφορετικά. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν πραγματικά
να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες, οι κοινωνικές ανισότητες, οι περιφερειακές ή οι κλαδικές, και αν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο, πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Εμείς έχουμε πρόταση πάνω σε αυτό το βέβαιο και το ξέρω πολύ καλά, κύριε Γενικέ.